Το γρίφο του στρατοπέδου Βελισσαρίου καλείται να λύσει η Δημοτική Αρχή αλλά και το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να επωφεληθεί από το πολιτικό και προεκλογικό momentum για την επίλυση ενός θέματος που απασχολεί επί δεκαετίες την πόλη αλλά κυρίως αφορά ένα τμήμα που μπορεί να αλλάξει την φυσιογνωμία της. Όμως πέρα από το καθολικό αίτημα περί παραχώρησης του συνόλου του στρατοπέδου, οι συζητήσεις παραμένουν στον αέρα με την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να χαρακτηρίζει ουτοπικούς τους όρους παραχώρησης και να προτείνει μία συναξιοποίηση με το ΤΕΘΑ και από την άλλη πλευρά τη μείζωνα αντιπολίτευση που στη θητεία της πέτυχε την πρωθυπουργική δέσμευση και την προώθηση των διαπραγματεύσεων να δείχνει μία επιμονή στην πολιτική δέσμευση που μπορεί να είναι ουτοπική από τη στιγμή που δεν υλοποιήθηκε 2,5 χρόνια μετά. Η συζήτηση που έγινε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής ανέδειξε τη δυστοκία της Δημοτικής Αρχής να αποδεχθεί τους όρους που μέχρι σήμερα βάζει το ΤΕΘΑ, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τόσο την εξεύρεση χρηματοδότησης για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων, όσο κυρίως τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και των Δημοτών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι αγαπητοί συνάδελφοι πως επί της ουσίας ένα τέτοιο σενάριο είναι ουτοπικό και θα μας οδηγήσει μόνο σε ασκήσεις επί χάρτου. Αφού πέρα όλων των άλλων, κανένας δεν μπορεί να μας πει πώς ο Δήμος θα, και στο υποτιθετικό σενάριο ότι συμφωνούμε με το ΤΕΘΑ, κανένας δεν μπορεί να μας πει πού θα βρεθεί η χρηματοδότηση για να γίνουν τα έργα υποδομής χρηματοδοτούμενα από το Δήμο σε όλη την έκταση της επιφάνειας αυτής. Είναι μια πρόταση η οποία είναι ουτοπική και σε σχέση με τα συμφέροντα του Δήμου και σε σχέση πιθανά με τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματα τα οποία έχει το ΤΕΘΑ. Εν κατακλείδη, με βάση την επίσημη αλλογραφία μεταξύ Δήμου και ΤΕΘΑ, ποτέ, μα ποτέ μέχρι σήμερα, δεν τέθηκε ζήτημα πλήρους παραχώρησης του στρατοπέδου Βελισσαρίου. Η άποψη της δικής μας Δημοτικής Αρχής, τι πιστεύουμε εμείς. Καταρχήν θα κάνω μια διαπίστωση. Πράγματι έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί εάν δείτε την εξέλιξη της λογραφίας, αυτά τα οποία επιθυμούσε στην αρχή του ΤΕΘΑ να δώσει στο Δήμο ήταν κυριολεκτικά ψίχουλα. Και στη συνέχεια, μετά από διαπραγματεύσεις, το κομμάτι γης το οποίο φάνηκε να έχει τη διάθεση να παραχωρήσει το ΤΕΘΑ, μεγάλωσε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να απευθύνουν τα εύσημα στις υπηρεσίες δόμησης του Δήμου, στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου, η οποία πραγματικά πολύ τεχνικοκρατικά δούλεψε και υποστήριξε υπέρ των συμφερόντων του Δήμου για να ξέρουμε ακριβώς τι μας συμβαίνει, ενώ ότι δούλεψε στην περίοδο που γινόταν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Μία άλλη βασική διαπίστωση την οποία θα πρέπει να κάνω είναι ότι ποτέ, μα ποτέ δεν έγινε επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις με το ΤΕΘΑ στην περίοδο διοίκησης της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, παρότι επανελειμμένως το Σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε αυτή την ενημέρωση. Και εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής, ότι αν επιθυμούμε να είμαστε ρεαλιστές, το ΤΕΘΑ ως ιδιοκτήτης του στρατοπέδου αυτού δεν υποχρεώται να παραχωρήσει το σύνολό του στο στρατόπεδο Βελισσαρίου. Το σύνολο του στρατοπέδου Βελισσαρίου. Αν θέλουμε να ξεκινάμε σε μια ρεαλιστική βάση της διαπραγματεύσης και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Άρα εμείς πιστεύουμε ότι Δήμος και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να συμβαδίσουμε σε μία λογική της από κοινού αξιοποίησης του συνόλου του στρατοπέδου, σχεδιάζοντας αποκλειστικά ο Δήμος τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να αξιοποιηθούν τα 586 στρέμματα. Ο Δήμος θα πρέπει να αναδείξει στο μέγιστο τα συμφέροντά του με πρωταρχικό σκοπό να δώσει στους δημότες όσο περισσότερο δημόσιο και πράσινο χώρο μπορεί. Στη συνάντηση στην οποία μετήχα την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Ντασούλα, τον αρμόδιο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, καθώς και με τον Υφυπουργό Παρατοπροθυπουργό κ. Αθανάσιο Κοντογιώργη,
Μετέφερα την άποψη της Δημοτικής μας Αρχής ότι η βασική φιλοσοφία που επικρατούσε μέχρι σήμερα στην επικοινωνία μεταξύ Δήμου και ΤΕΘΑ και που ήθελε οι δύο συνδικαιούχοι να έχουν διακριτό μέρος επί του στρατοπέδου Βελισσαρίου, τα 200 στρέμματα τα οποία το ΤΕΘΑ θα κάνει ό,τι θέλει και το άλλο να το συνεκμεταλλευτούμε, πρέπει να αλλάξει. Προτείνοντας αυτό που είπα και προηγουμένως, τη συναξιοποίηση επί του συνόλου της γης του στρατοπέδου Βελισσαρίου. Έχοντας ως προμετωπίδα το φιλόδοξο σχέδιο του Δήμου με βάση τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων, πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος να αναζητήσουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να αξιοποιήσουμε το στρατόπεδο Βελισσαρίου ώστε μια νέα γειτονιά, θα έλεγα, που θα ξεφυστρώσει εκεί πέρα να αποτελέσει ένα νέο δημόσιο χώρο με υπερτοπικό χαρακτήρα για τους κατοίκους του Δήμου, με την πολεοδόμηση που θα προταθεί να συνάδει με τις σύγχρονες αρχές της αστικής ανθεκτικότητας και να λειτουργεί ως παράδειγμα για την αναβάθμιση της υπόλοιπης πόλης. Οι όποιες αποφάσεις παρθούν θα πρέπει να στοχεύουν στο να αναβαθμιστούν οι τρεις γειτνιάζουσες πολεοδομικές ενότητες με το στρατόπεδο Βελισσάριο Βρυσούλα Βοτανικός, με τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρου που να τις εξυπηρετούν, ενώ από τη μεριά μου στο τραπέζι των συζητήσεων πρότεινα να μπει και η πιθανότητα ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών. Τη διεκδίκηση του συνόλου του στρατοπέδου στη βάση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού, αλλά με μια πρόταση ανταλλαγής σε άλλη περιοχή, προέκρινε μετά τον κύριο Παπαγεωργίου και η επικεφαλής της παράταξης Ιωάννα 2023 Τατιάνα Καλογιάννη. Στην προσπάθεια της δικής του θητείας για παραχώρηση μέρους του στρατοπέδου που ναυάγησε χάρη στις μαξιμαλιστικές φωνές που ήθελαν το σύνολο της έκτασης, αναφέρθηκε ο πρώην δήμαρχος, επικεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής πρωτοπορίας Νίκος Γκόντας, ενώ θετικές χαρακτήρισε τις εξελίξεις ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννενα Όμορφη Πόλη Παντελής Κολόκας, σημειώνοντας πως το σχέδιο αξιοποίησης του στρατοπέδου αποτελεί μια πρόκληση για την πόλη. Στην κατεύθυνση των όρων της αξιοποίησης στάθηκε ιδιαίτερα και η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Όλη Τσουμάνη. Και εμείς ως παράταξη είμαστε περήφανοι για αυτό που πετύχαμε. Πετύχαμε δηλαδή για πρώτη φορά πρωθυπουργός της χώρας να παράσχει δημοσίως τη διαβεβαίωση ότι το στρατόπεδο θα αποδοθεί στο Δήμο. Και για μας έχει και για το Δήμο πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η διαβεβαίωση αυτή του πρωθυπουργού, γιατί είναι μια διαβεβαίωση που εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα υλοποιηθεί. Αλήθεια είναι ότι τον Δεκέμβριο του 2022, αυτό που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, το ΤΕΘΑ, με αφορμή μια ανάρτηση σε ένα δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου, το ΤΕΘΑ, επιμένοντας τη δική του άποψη, η οποία όπως φαίνεται όμως δεν είναι άποψη της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει διαφορετική άποψη, αντέδρασε στον όρο παραχώρηση, ισχυριζόμενο ότι δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Αυτό το έγγραφο είναι αυτό το έγγραφο το οποίο είπε ο κ. Δήμαρχος ότι απίφθινε το ΤΕΘΑ σε μένα. Και εγώ το παραποίησα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ έγινα δήμαρχος τον Μάρτιο του 23. Εμείς δεν λησμονήσαμε ποτέ και γνωρίζαμε και γνωρίζουμε πολύ καλά ως Δημοτική Αρχή και ως παράταξη ότι το ΤΕΘΑ είναι ένας πολύ επίμονος και σκληρός διαπραγματευτής. Όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η απόφαση και η δήλωση και η θέληση του Πρωθυπουργού επικυριαρχεί έναντι όλων. Μάιο του 23 δώσαμε στις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου όλο το φάκελο με όλα τα έγγραφα που υπήρχαν μέχρι τότε και όλα τα έγγραφα αυτά ήταν γνωστά στη Δημοτική Αρχή, η οποία φαίνεται δεν ασχολήθηκε από τότε με το θέμα αυτό, ασχολείται τώρα πρωτόλια, να το πούμε έτσι. Επισημαίνουμε ότι για την παραχώρηση, η οποία θα γίνει στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, εμείς προτείνουμε στον κύριο Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή να συγκροτηθεί μια διαπαρταξιακή επιτροπή. Το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ έχει την τύχη να έχει στη σύνθεσή του έναν ενεργεία και τρεις πρώην δημάρχους και να προετοιμάσουμε τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση. Εγώ ένα πράγμα θα ρωτήσω και απευθύνομαι σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και στους συναδέλφους. Ποιος από εσάς, ποια Δημοτική Αρχή έχει υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση προς το ΤΕΘΑ, ξεκάθαρη
για το τι ζητάει και πώς θα αξιοποιηθεί επιτέλους το στρατόπεδο Βελισσαρίου. Εάν, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου αυτού, με την ανταπόδοση σε άλλο χώρο ίσης αξίας με αυτόν που θα μας παροχωρήσει το ΤΕΘΑ, το ΤΕΘΑ δεν μπορεί να εικάζει ή να λέει, ή μάλλον πολύ σωστά κάνει. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει παραχωρούμε το 100%, έρχεται ο Πρόεδρος της Βουλής και λέει μπορεί και όχι τόσο, έρχεται το ΤΕΘΑ και λέει σας δίνουμε από κοινού αξιοποίηση. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε όλη ευθύνη διαχρονικά, εγώ θα συμφωνήσω με την πρόταση του κ. Παπαγεωργίου, Δήμαρχε, να γίνει μία διαπαραταξιακή επιτροπή, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και εμείς φυσικά, όπως και λέει έστω και το μη εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο, είμαστε της άποψης 100% παραχώρησης του Δήμου Ιαννητών. Αλλά, επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από το Δήμο. Ευελπιστώ από την πλευρά του ΤΕΘΑ πρέπει να λιανθεί είτε με την πολιτική βούληση, είτε δια της προτάσεως που είχε γίνει τότε, να γίνει με νομοθετική ρύθμιση, τους ώστε να μην έχει ευθύνη κανένας από αυτούς που υπογράφουν. Ουσιαστικά δηλαδή θα κάνουν την εισήγηση και θα περάσει από τη Βουλή για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Όταν μάλιστα είχε φτάσει σε αυτό το σημείο, ήδη είχαμε προχωρήσει και σε συμφωνία με το τότε Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, υπογράφοντας την παραχώρηση του Μεγάρου της Αστυνομίας στο Δήμο Ιαννητών με αντίστοιχη, και υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, παραχώρηση τμήματος στο στρατόπεδο, στο χώρο δηλαδή του στρατοπέδου που θα παραχωρούνται στο Δήμο. Είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, πολύ γραφειοκρατική και πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση των υπηρεσιακών παραγόντων του ΤΕΘΑ. Πρόκειται δηλαδή για δύσκολη υπηρεσία και αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση, δηλαδή να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα διαφορετικά. Σήμερα αυτό που εξελίχθηκε αυτές τις μέρες είναι μια καλή είδηση. Και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ένας κακοπροαίρετος συνομιλητής θα πει ότι τόσα χρόνια άλλαξαν κυβερνήσεις, άλλαξαν δημαρχιακές αρχές, άλλαξαν δήμαρχοι. Δεν προχωρούσε το θέμα με την ταχύτητα που ίσως θα θέλαμε, για τους λόγους που όντως έχουν γίνει γνωστοί. Ένας καλοπροαίρετος όμως θα το αντιμετωπίσει ως καλή είδηση και η δική μου παράταξη το αντιμετωπίζει ως μια καλή είδηση και περιμένει με ανυπομονησία και όπου χρειαστεί να συνδράμει στο να συγκροτηθούν πλέον το σχέδιο και οι προτάσεις για το πώς μπορεί το σημείο αυτό το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Δήμου Ιωαννητών και με ποιο τρόπο μπορούμε να συνδράμουμε όλοι ώστε να βγει ένα πλάνο και ένα σχέδιο το οποίο θα είναι απόλυτα συμβατό με αυτό που ταιριάζει στη φυσιογνωμία της πόλης, με αυτό που θα βοηθήσει την πόλη να πάει μπροστά και όχι πάλι με μεμσημυρία και με διαφωνίες για το αν θα είναι 65%, 70%, 80%, 55%. Είναι μια καλή εξέλιξη. Εμείς στο Γιαννιώτες σας καλούμε και εννοείται ότι θα βοηθήσουμε να διεκδικηθεί είτε εν μέρη είτε στο σύνολό του. Παρά εμείς αυτό που θέλουμε να... για το οποίο θέλουμε να κρούσουμε τον κόνδωνα του κινδύνου στους Γιαννιώτες είναι το εξής. Δεν υπάρχει ελεύθερος δημόσιος χώρος σήμερα για τις κοινωνικές ανάγκες, για τις λαϊκές ανάγκες. Και ας μην πούμε, γιατί είναι πολλές οι δημοτικές αρχές, δεν είναι μόνο η Δημοτική Αρχή η Μπέγκα, να μην θεωρεί ότι μόνο με αυτόν τσακωνόμαστε. Έχει 10 χρόνια το Γιαννιώτικο Σαλόνι που έχει παραχωρηθεί. Είναι, για να μην αρχίσουμε να λέμε έναν ελεύθερου χώρους και πώς αξιοποιούνται, αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά ότι η ταμπακέρα σε αυτή τη συζήτηση είναι τεράστια, γιατί μιλάμε για 500 τόσα στρέμματα. Όταν θα κουβεντιάσουμε την αξιοποίησή του, είμαστε στη διάθεση και προτάσεις και να συμβάλλουμε, όμως οφείλουμε να πούμε ότι είμαστε επιφυλακτικοί για τα σχέδια και αυτής και της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το πώς θα συζητήσουν και πού θα καταλήξουν για την αξιοποίησή του. Αν ήταν λοιπόν να παραχωρηθεί το στρατόπεδο Βελισσαρίου τόσο εύκολα,
μετά από μια πρωθυπουργική εξαγγελία, ας γίνει ένας νόμος και ένα άρθρο το οποίο θα λέει το παραδόπεδο του Βελισσαρίου παραχωρείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο Ιδανιατών 100%. Τι πιο γρήγορο. Μια νομοθετική ρύθμιση και θα τελείωνε το πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα δικιά μας δουλειά πώς θα το αξιοποιήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η επίσημη ορολογραφία και αυτό έχει στα χέρια του η σημερινή Δημοτική Αρχή και βάσει αυτού πρέπει να συνεχίσει μια δύσκολη διαπραγμάτευση.